Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από άκρα μυστικότητα σε αναζήτηση και συμφωνία για την αγορά τουλάχιστον δύο νέων σύγχρονων υποβρυχίων μετά από σχετική απόφαση του ΚΙΣΕΑ, αφού δεν υφίστανται μεταχειρισμένα υποβρύχια αυτού του τύπου στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμών. Ο στόχος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού είναι πασιφανής και αφορά την απόκτηση ίσου αριθμού σύγχρονων υποβρυχίων με το τουρκικό πολεμικό ναυτικό που ναυπηγεί 6 Type 214 σε συνεργασία με τη Γερμανία ενώ ετοιμάζει την ναυπήγηση νέων υποβρυχίων. Ξεκινάμε με το Παρίσι, το οποίο εδώ και μήνες έχει παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τη δική του πρόταση στα υποβρύχια με το σχέδιο της Naval Group για το Scorpion 2000, το οποίο είναι βασισμένο στην εμπειρία πάνω σε παλαιότερα μοντέλα υποβρυχιών. Το γαλλικό υποβρύχιο Scorpion είναι μέσα στο βεληνικέ του ραντάρ της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας για αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την τεχνολογία του, η οποία σε περίπτωση αγοράς μας δεν θα είναι γνωστή στην Τουρκία σε σχέση με τα γερμανικά Type 214 για παράδειγμα. Το Scorpion διαθέτει 6 τορπισολίνες των 533 χιλιοστών, ενώ δίνανται να εξοπλιστούν με τορπίλες τύπου F21 με πυράβλους κατά μονάδων επιφανίας MM40 Block 3 Exocet καθώς και με Scalp Naval. Δεύτερον, η Γαλλία προσφέρει μη πυρηνικέ εκδόσει των υποβρυχίων κατηγορία Μπαρακούντα στον Καναδά και τι κάτω χώρε. Αρκετοί εκτιμούν ότι η Ελλάδα μελετά μία τέτοια αγορά. Η Naval Group ισχυρίζεται ότι τα υποβρύχια τη κατηγορία Μπαρακούντα είναι τα πιο δύσκολα ανιχνεύσιμα στον κόσμο, ενώ ο πύργο του συγκεκριμένου υποβρυχίου είναι ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό. Τα συγκεκριμένα υποβρύχια είναι ιδανικά για επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, περιβάλλον στο οποίο θέλει να έχει ισχυρή παρουσία η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Εκτιμάται ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έχει μπει στο χορό ενός κρεσέντου εξοπλισμών λόγω της τουρκικής επιθετικότητας και κυρίως των σχεδίων της Άγκυρας για ναυτική κυριαρχία και θα χορέψει μέχρι τέλους. Η είδηση εδώ είναι ότι σύντομα και μετά την κατασκευή αγωγών φυσικού όπω αυτού του EastMed, καθώ και τη μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια από το Ισραήλ σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο μέσω ειδικού καλωδίου, θα έχουμε ένα νέο είδο πολέμου που θα αφορά την ασφάλεια όλων αυτών των σχεδίων, με την Τουρκία να είναι η μεγαλύτερη απειλή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μας.